Μιλάμε για τη νέα πραγματικότητα στις σχολικές αίθουσες στην εποχή του κορονοϊού. Χαιρόμαστε ότι πέρα από τους εκπαιδευτικούς αλλά και τους εξαιρετικούς γιατρούς, επιστήμονες που έχουμε μαζί μας για να βοηθήσουμε γονείς, εκπαιδευτικούς αλλά και μαθητές στο πώς θα προσαρμοστούν σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Μαζί μας είναι και η Υφυπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη. Κυρία Υπουργέ, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο. Χαιρόμαστε που σας έχουμε στην τηλεοπτική μας παρέα. Να είστε καλά, συγγνώμη για την δυσκολία την προηγούμενη. Είχαμε ένα τεχνικό ζήτημα, λύθηκε τώρα. Ελπίζω να είναι κανονική η σύνδεσή μας. Όλα καλά, είναι εξαιρετική η σύνδεση που έχουμε μαζί σας. Χαίρομαι. Καταρχήν, να ξεκινήσω με κάτι έτσι πιο χαλαρό. Να υποθέσω ότι ούτε εσείς ως Υφυπουργός Παιδείας πιστεύατε ότι θα φτάναμε στην 1η Ιουνίου για να μιλάμε για μια νέα σχολική χρονιά που ξεκινά μέσα στη σχολική χρονιά που ξεκίνησε το Σεπτέμβριο. Όχι, έχετε δίκιο. Αυτό το δεύτερο, πρώτο ξύπνημα. Και πρώτο χτύπημα του σήμερα, του σημερινού κουδουνιού, ήταν κάτι απρόσμενο. Ήταν κάτι απρόσμενο, από την άλλη όμως έχει ξυπνήσει, αν θέλετε, και την συλλογική συνείδηση, αλλά και μια περηφάνεια, γιατί οι Έλληνες πολίτες κέρδισαν, και αυτό το λέω με πλήρη συνείδηση, κέρδισαν αυτή τη στιγμή το δικαίωμα να λένε ότι μπορέσαμε με άμεση αντίδραση, και αυτό το κερδίσαμε όλοι μας, με άμεση αντίδραση ως πολίτες, αλλά και με τήρηση κανόνων που ούτε περιμέναμε ότι θα κληθούμε ποτέ να τηρήσουμε, κερδίσαμε το δικαίωμα αυτή τη στιγμή να λέμε ότι η χώρα μας είναι από τις χώρες οι οποίες αντέδρασαν έγκαιρα και αποτελεσματικά σε αυτή τη μάχη του κορονοϊού. Σε αυτό λοιπόν προστέθηκε σήμερα και η επανέναρξη δημοτικών και βέβαια όλων των μονάδων της ειδικής αγωγής, οι οποίες ελπίζουμε να είναι όπως ακριβώς με αυτές τις δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης ως προς το κομμάτι τήρηση των κανόνων υγιεινής. Σίγουρα όμως, όπως το λέτε, ήταν κάτι απρόσμενο, το οποίο έπρεπε να αντιμετωπίσουμε, κανείς δεν το περίμενε, και το αντιμετωπίζουμε μέρα με τη μέρα, μεθοδικά και με βήματα σταθερά. Κυρία Υπουργέ, είστε ικανοποιημένοι από την πρώτη μέρα έτσι του δεύτερου κουδουνιού? Γιατί και εδώ στην Κρήτη υπήρξαν κάποια παράπονα, αναμενόμενο βεβαίως ήταν, ότι σε κάποιες σχολικές αίθουσες, λόγω της χωροθέτησης, ο αριθμός των μαθητών θα έπρεπε να διασπαστεί ακόμα περισσότερο. Mm-hmm. Υπάρχουν σχολικές αίθουσες που είναι ιδιαίτερα στενές. Υπάρχει ένα πρόβλημα όσον αφορά αυτό που λέμε social distance, την κοινωνική απόσταση. Ποια είναι η εικόνα που έχετε σε επίπεδο χώρας? Αυτή τη στιγμή έχουμε κάποια στοιχεία τα οποία μας δείχνουν ότι το ποσοστό προσέλευση των παιδιών ήταν 79-80%. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε την πρώτη μισή εικόνα, γιατί αύριο περιμένουμε τα μισά υποτμήματα των σχολείων που δεν μπόρεσαν να έχουν καθημερινή λειτουργία. Θυμίζω ότι αν κάποια τάξη το επιτρέπει, η χωρητικότητα και το μέγεθος και ο αριθμός των παιδιών θα μπορούσαν να λειτουργήσουν και καθημερινά. Όμως ο κανόνας λέει ότι έχουμε αυτή την τήρηση των κανόνων των 15 παιδιών maximum, το μέγιστο δηλαδή, σε αίθουσες οι οποίες έχετε πάρα πολύ δίκιο. Σε όλη την Ελλάδα, όποιος έχει επισκεφθεί σχολεία στο δημόσιο σχολείο, ξέρει ότι μπορεί να έχουμε μια αίθουσα από 28-30 μέχρι 48-50, σε καλές περιπτώσεις τετραγωνικά. Που σημαίνει ότι ποικίλει η δυνατότητα να υποδεχτούμε αυτή τη στιγμή παιδιά. Το ποσοστό όμως προσέλευσης ήταν αυτό που σας ανέφερα, στο 79-80%, και βέβαια περιμένουμε να δούμε και τους εκπαιδευτικούς μας, οι οποίοι έπρεπε να δηλώσουν είτε την άδεια ειδικού σκοπού, είτε ότι οι άνθρωποι ανήκουν σε ευπαθή ομάδα. Άλιστα. Αλλά σίγουρα όμως είναι πολύ ικανοποιητικά τα ποσοστά προσέλευσης. Συζητώντας με τους περιφερειακούς διευθυντές και τους διευθυντές εκπαίδευσης, είδαμε ότι πράγματι ήταν ομαλή η προσέλευση. Θα δούμε και το αύριο και την αυριανή μέρα όμως, λόγω των υποτιμάτων. Βεβαίως, χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα για να το δούμε έτσι. Αυτό. Τα σχολεία κλείνουν για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση στις 26 Ιουνίου, σωστά? 26 Ιουνίου, πράγματι. Και εδώ πέρα είναι σημαντικό να θυμίσουμε ότι τα παιδιά μας πρέπει να κρατήσουν τα βιβλία τους και μέχρι τις 26 Ιουνίου, προφανώς προφανέστατα, αλλά και μετά στην αρχή της επόμενης σχολικής χρονιάς, γιατί θα χρειαστεί να κρατήσουμε πράγματα τα οποία πιθανότητα να μην προλάβουμε να πούμε. Και βέβαια εδώ πέρα δεν αναφέρομαι στις τάξεις μετάβασης. Δεν αναφέρομαι στην έκτη δημοτικού ή στην τρίτη γυμνασίου, γιατί εκεί πέρα προφανώς πάμε σε άλλη βαθμίδα στο γυμνάσιο, αλλά και βέβαια στο λύκειο, σε άλλη τάξη. Θέλω στο αμέσως επόμενο ερώτημα. Η νέα σχολική χρονιά, ακούσαμε και την κυρία Κεραμέως να λέει αρκετές ημέρες πριν ότι όπως όλα δείχνουν θα ξεκινήσει 1η Σεπτεμβρίου. Για να το κατανοήσω και εγώ και οι εκπαιδευτικοί που είναι εδώ, αλλά και οι άνθρωποι που μας παρακολουθούν. Ξεκινάει 1η Σεπτεμβρίου με εκπαιδευτική δραστηριότητα, δηλαδή 1η Σεπτεμβρίου οι μαθητές μπαίνουν στα σχολεία και κάνουν μάθημα, γιατί έτσι κι αλλιώς η σχολική χρονιά
ξεκινά 1η Σεπτεμβρίου με την επάνωδο των εκπαιδευτικών στα σχολικά συγκροτήματα. Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή οδεύουμε στον έλεγχο στις πρώτες μέρες Σεπτεμβρίου, σίγουρα μετά, ενώ για τη λειτουργία των σχολείων, έτσι, γιατί πράγματι όπως λέτε όλοι οι εκπαιδευτικοί, μιλάω και με την προηγούμενη ειδικότητά μου ως εκπαιδευτικός, έπρεπε να παρουσιαστούμε στο σχολείο 1η Σεπτεμβρίου. Μιλάω όμως για την εκπαιδευτική δραστηριότητα, την προσέλευση των παιδιών. Πρώτες εβδομάδες Σεπτεμβρίου, σίγουρα όχι Αύγουστο, σίγουρα νωρίτερα από την 11η Σεπτεμβρίου, έτσι όπως ξέρουμε, αλλά θα ανακοινωθεί ακριβή ημερομηνία. Σίγουρα πάντως τα παιδιά μας θα γυρίσουν νωρίτερα φέτος από ό,τι θα γύριζαν τις άλλες σχολικές φορές. Άρα να υποθέσω ότι εκεί μέχρι τις 5-6 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει και η εκπαιδευτική δραστηριότητα. Φαντάζομαι εκείνες τις ημέρες. Δεν έχει οριστεί η τελική ημερομηνία ακόμα, αλλά είναι καλό για τον οικογενειακό προγραμματισμό να ξέρουμε περίπου ότι θα είναι σίγουρα νωρίτερα από την 11η, την οποία ξέραμε παραδοσιακό σήμερα. Προσέλευση των παιδιών στο σχολείο για το πρώτο κουδούνι. Ωστόσο, σήμερα, γιατί θα σας πάω και λίγο στην επικαιρότητα, είναι αναπόφευκτο. Ωστόσο, σήμερα η πρώτη ημέρα στο δεύτερο κουδούνι είναι συνδυασμένη και με κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών. Μαζί μας είναι και ο Αντιπροέδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, είναι ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών του Ηρακλείου, αλλά και η Αντιπρόεδρος. Ναι. Και φαίνεται ότι υπάρχει έτσι μια δυσαρέσκεια από την πλευρά της εκπαιδευτικής κοινότητας ότι εν μέσω λέει, πανδημίας. Φέρατε ένα πολυνομοσχέδιο που οι συνδικαλιστές το χαρακτηρίζουν αντιπαιδαγωγικό. Να πούμε και το λόγο. Ναι, εγώ ακούω όλα τα επιχειρήματα, ούτως ή άλλως ακούω το δημόσιο διάλογο. Δεν ξέρω αν πρέπει να ακουστεί κάτι αυτή τη στιγμή, αν θέλετε να μεταφερθεί κάποια άποψη για να μην είναι ένας μονόλογος. Ναι, κυρία Ζαχαράκη. Βεβαίως. Ναι, ναι. Ο κύριος Μακράκης είναι ο πρόεδρος των εκπαιδευτικών του Ηρακλείου. Καλησπέρα κύριε Μακράκη. Καλησπέρα. Αυτό το στην τοποθέτησή σας είπατε και εσείς για το διαμοιρασμό των μαθητών αυτό το χρονικό διάστημα λόγω της συγκυρίας της πανδημίας. Ωστόσο, στο νομοσχέδιο με έκπληξη βλέπουμε ότι πήρατε την πολιτική απόφαση να αυξήσετε ξανά τον αριθμό των μαθητών στα τμήματα. Ενώ πριν 3 χρόνια είχατε ψηφίσει τη μείωση του αριθμού των μαθητών από 25 στους 22 μαθητές στα νηπιαγωγεία, στα δημοτικά, μετά από 3 χρόνια ως κυβέρνηση παίρνετε την πολιτική απόφαση να αυξήσετε ξανά τον αριθμό των μαθητών στα τμήματα. Ποιος είναι ο λόγος που το κάνετε, διότι αυτό προφανώς εμείς εκτιμούμε και αυτό που θα συμβεί στην πράξη είναι οι συγχωνεύσεις τμήματων, είναι η μείωση του εκπαιδευτικού προσωπικού, είναι μετακινήσεις μαθητών σε όμερες σε σχολικές μονάδες και δυστυχώς ζούμε στιγμές του παρελθόντος στα μνημονιακά χρόνια όπου είχαμε αυτό το κύμα ρυθμίσεων, καλύτερα να το πω από ρυθμίσεων για το δημόσιο σχολείο. Ποιος είναι λοιπόν ο βασικός λόγος για τον οποίο ενώ πριν 3 χρόνια ψηφίσατε την μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, μετά από 3 χρόνια αποφασίζετε να αυξήσετε τον αριθμό των μαθητών. Κύριε Μακράκη, για αρχή ευχαριστώ όλους τους εκπαιδευτικούς συγχωριστά αυτή τη στιγμή αφού τους εκπροσωπείτε για όλη αυτή την προσπάθεια που έχουν καταβάλει όλο αυτό τον καιρό και με το κλείσιμο των σχολείων και με τη μετατροπή της διαζώσης μαθησιακής διαδικασίας στην εξαποστάσεως. Για μένα είναι πολύ σημαντικό να αναφέρετε συνέχεια ότι αν έχει πετύχει κάτι, έχει πετύχει χάρη στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι έβαλαν πλάτη για αυτό το πράγμα, στους γονείς και στα παιδιά που έδειξαν υπομονή και στις πρώτες μέρες της δυσκολίας και με το Πανέλληνο Σχολιακό Δίκτυο, αλλά και τις υπόλοιπες δυσκολίες για να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε σε μια νέα πραγματικότητα. Πάω τώρα στο ερώτημά σας. Θυμίζω ότι οι υπόλοιπες τάξεις, η Δευτέρα, η Τρίτη, η Τετάρτη, έχουν ήδη 25 παιδιά. Άρα ελήφθη μια απόφαση ουσιαστικά να μογενοποιήσουμε αυτό το οποίο είναι ο ανώτατος αριθμός, αυτό είναι δηλαδή ο ανώτατος αριθμός που μπορεί να έχει κάθε τάξη, το 25, κάτι το οποίο θα διευκόλυνει ούτως ή άλλως και την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης. Προφανώς κάθε περιοχή έχει τις δυσκολίες της. Ξέρω πολύ καλά τις δυσκολίες που έχει η εφαρμογή της δίχρονης σε κάθε δήμο που αυτή τη στιγμή εκκρεμεί. Αλλά ουσιαστικά αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να διευκολυνθεί και η εφαρμογή της δίχρονης. Αλλά συγχρόνως να θυμίσουμε ότι είναι κάτι το οποίο ήδη ισχύει για όλες τις υπόλοιπες τάξεις. Ισχύει δηλαδή για όλες τις τάξεις πέραν του νηπιαγωγείου και της πρώτης δημοτικού, οι οποίες αυτή τη στιγμή πράγματι είχαν μία μείωση στα 22. Κάθε χρόνο θα άλλαζε βέβαια. Του χρόνου δηλαδή. Αυτό είναι αλήθεια. Η Δευτέρα Δημοτικού λέτε σταδιακά, το μισό. Θα πήγαινε σταδιακά. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή, άρα λοιπόν, πάμε πίσω. Ελήφθη μία απόφαση για αυτή την ομογενοποίηση. Θα δούμε την εφαρμογή του. Αλλά και πάλι σας λέω ότι είναι κάτι το οποίο ίσχυε. Για ένα χρόνο μόνο άλλαξε για νηπιαγωγείο και για πρώτη δημοτικού. Και μιλάμε για το maximum, μιλάμε δηλαδή για το μέγιστο αριθμό που μπορεί να έχει κάθε τάξη. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, επειδή
Βλέπω ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από τον Αντιπρόεδρο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, αλλά και από την Αντιπρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Τρούλ για να σας θέσει και αυτό το δικό του ερώτημα. Καταρχήν, χαίρομαι που δημοσίως σε μια ζωντανή εκπομπή η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας δέχεται τα ερωτήματα των εκπαιδευτικών, γιατί αυτή είναι και η δύναμη της δημοκρατίας. Και σας ευχαριστώ, κύριε. Να θυμίσουμε ότι αυτό δεν ήταν κάτι το οποίο ξέραμε. Δεν είχαμε κάτι το οποίο ούτως ή άλλως είχαμε συνεννοηθεί. Άρα, πραγματικά είναι κάτι το οποίο εγώ να σας πω χαίρομαι στο δημόσιο διάλογο, έστω και αν εκφράζονται απόψεις οι οποίες είναι εύλογε κάθε φορά, φορά διαφορετικές. Αυτό όμως είναι ο δημόσιος διάλογος και πιστεύω σε αυτό. Κύριε Τρούλη, μπορείτε να θέσετε και εσείς ένα ερώτημα στην Υπουργό. Βεβαίως. Καταρχάς, να καλησπέρισω τον κυρία Υφυπουργό. Να πω ότι είναι μια ευτυχή συγκυρία από τη στιγμή που δεν μπορούμε να βρεθούμε θεσμικά στο Υπουργείο Παιδείας. Ας τα πούμε από εδώ. Να πω το εξής, ότι σε ό,τι αφορά το πολυνομοσχέδιο, επειδή ακούμε την κυρία Κεραμέως και το λέω περισσότερο σε εσάς επειδή εκπροσωπείτε αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Παιδείας, ουσιαστικά αναφέρεται σε τρία βασικά χαρακτηριστικά του πολυνομοσχεδίου και εστιάζει σε αυτά. Το πρώτο είναι το κομμάτι της αριστείας και έτσι ακριβώς όπως το αναλύεται ως πολιτική ηγεσία, ουσιαστικά γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η αριστεία, για να μπορέσει να υπάρχει άριστος μαθητής, πρέπει να υπάρχει ένας κακός μαθητής. Άρα ουσιαστικά η έννοια της αριστείας όπως την βάζεται ενέχει αυτό που λέμε τον κεάδα για μαθητές. Και το λέμε αυτό γιατί εντείνει ουσιαστικά τις διακρίσεις. Αυτό που κάνετε για παράδειγμα με τα πρότυπα, αυξάνετε τα πρότυπα, μειώνετε τα πειραματικά ή τα μετατρέπετε τα πειραματικά σε πρότυπα, ουσιαστικά οδηγεί ακριβώς αυτό το πράγμα. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι μιλάτε για το σχολείο ήπιων δεξιοτήτων. Αντιλαμβάνεστε ότι οι δεξιότητες δεν ενέχουν την γενική γνώση. Η γενική γνώση όμως ενέχει τις δεξιότητες. Όταν λοιπόν επενδύουμε στις δεξιότητες και όχι στη γενική γνώση, ουσιαστικά οδηγούμε στην αντίληψη, όχι στο ότι όλα τα παιδιά θα πρέπει να έχουν, να πάμε σε μια λογική εξομάλυνση των ανισοτήτων, αλλά ουσιαστικά να διαμορφώσουμε ένα εργατικό δυναμικό για την επόμενη μέρα. Το τρίτο, μιλάτε για μια αξιολόγηση. Αξιολόγηση δομών, αξιολόγηση εκπαιδευτικού, αξιολόγηση σχολείου. Εγώ δεν θα πάω πολύ μακριά. Θα πάω λίγο στις δηλώσεις του κυρίου Αντωνίου, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του ΙΕΠ, ο οποίος λίγος πολύ αυτό το οποίο έχει πει είναι ότι θα πρέπει η εκπαίδευση να επιστρέψει στο 2014 και να αξιοποιήσουμε ουσιαστικά το ΠΔΕΛΤΑ 152. Ξέρετε ότι αυτό σύνδεε την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, των σχολικών μονάδων και όπως γνωρίζουμε και ο κύριος Πρωθυπουργός όταν ήταν υπουργός εκείνη την περίοδο είχαν καθιερώσει ότι το 15% έπρεπε να βγαίνουν άχρηστοι. Βεβαίως κύριε Τρούλη, θέσατε τρία ερωτήματα στην Υπουργό για να είμαστε. Τρία ερωτήματα χωρίς να πάμε στα ζητήματα που αφορούν το άνοιγμα του σχολείου. Και γιατί την είχαμε ενημερώσει ζητήματα για ένα τέταρτο. Επομένως, θα τη δώσουμε το λόγο να απαντήσω όσο το δυνατόν γρηγορότερα για να την αποδεσμεύσουμε κιόλας. Λοιπόν, για να ξεκινήσω από το τελευταίο, αξιολόγηση όχι τιμωρητική, αξιολόγηση η οποία οδηγεί στην επιμόρφωση. Αυτή τη στιγμή το νομοσχέδιο δεν έχει μέσα αξιολόγηση εκπαιδευτικών, έχει αξιολόγηση μονάδων. Και βέβαια είμαστε στο 2020, κύριε Τρούλη. Οπότε τα στοιχεία αυτή τη στιγμή που πρέπει να αξιοποιηθούν είναι τα στοιχεία σε ένα εκπαιδευτικό δυναμικό το οποίο δεν έχει επιμορφωθεί εδώ και χρόνια. Άρα είναι υποχρέωση του κράτους, υποχρέωση του Υπουργείου και να επιμορφώσει, αλλά και να καθοδηγήσει μέσα από τις δομές αυτές οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε νέα δεδομένα, σε νέες συνθήκες. Επαναλαμβάνω, δεν μιλάμε για μια τιμωρητική αξιολόγηση. Μιλάμε για μια αξιολόγηση η οποία θα μας βοηθήσει, αν θέλετε όλους, να προσαρμοστούμε σε νέες συνθήκες. Πάω στο γεγονός, αν θυμάμαι καλά τις ερωτήσεις, ελπίζω να μην ξεχάσω κάτι. Κύριε, θα έπρεπε να γίνει όμως ανάποδα. Δηλαδή να πάμε στην επιμόρφωση και μετά να προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε συζήτηση για την αξιολόγηση. Θυμίζω αυτή η χρονιά είναι μια κρίσιμη χρονιά για το κομμάτι της αξιολόγησης ή της επιμόρφωσης, συγγνώμη. Ήδη το ΙΕΠ έχει προγραμματίσει αξιολογήσεις και για τους βαθμούς εγγραμματισμούς, όπως επίσης έχει ξεκινήσει την λιγόρη, ναι, αλλά σημαντική νομίζω αξιολόγηση για το κομμάτι των εργαλείων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Θα ξεκινήσει την αξιολόγηση για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς συναδέλφους μας, όπως επίσης θα ξεκινήσει και την επιμόρφωση, συγγνώμη, και στα κομμάτια των νέων προγραμμάτων σπουδών. Άρα είναι μια σημαντική χρονιά για το κομμάτι της επιμόρφωσης. Και αφού μου δίνετε την ευκαιρία, θέλω να επισημάνω ότι ξεκινάω
με μια ειδική πρόταση, μια επιμόρφωση που έχει να κάνει με τα εργαλεία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για όλους τους εκπαιδευτικούς, όχι μόνο για την επιμόρφωση για το ποια είναι τα εργαλεία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αλλά και για το μαθησιακό αντικείμενο, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Τα άλλα ερωτήματα θέλω, κύριε Τρούλη, αν γίνεται να μου πολύ γρήγορα, κύριε Τρούλη, πολύ γρήγορα, γιατί πραγματικά θέσατε βροχή ερωτημάτων και πρέπει να σεβαστούμε και το χρόνο που μας δίνει η κυρία Υπουργός. Ναι, για το ζήτημα των ήπιων δεξιοτήτων και για το ζήτημα της αριστείας. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο θέμα της αριστείας. Η Νέα Δημοκρατία ως αντιπολίτευση είχε έγκαιρα ενημερώσει, αλλά συγχρόνως είχε επισημάνει ότι η προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση τότε ήταν να αποδομήσει και να αποδυναμώσει ένα θεσμό που ήταν εξαιρετικά σημαντικός. Γιατί αν αυτή τη στιγμή δείξουμε τα πρότυπα ή τα περιματικά σχολεία, σχολεία τα οποία διακρίνουν, εγώ θα σας έλεγα ότι είναι τα σχολεία τα οποία δίνουν την ευκαιρία. Δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά από όλη την κοινωνία, πραγματικά, τα σχολεία από όπου και να βρίσκεται αυτή τη στιγμή το κάθε παιδί, να δώσουν είτε εξετάσεις ή να πάρουν μέρος στην κλήρωση και να πάνε σε ένα σχολείο το οποίο πιθανότατα να έχει τη δυνατότητα να έχει τον όμιλο, το ξέρετε πολύ καλά που λειτουργεί, ή επίσης να έχει δυνατότητα να επιμορφωθεί εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα, αλλά συγχρόνως στο ίδιο το σχολείο να γίνει εκείνη τη στιγμή ο πυλώνας διάχυσης βέλτιστων πρακτικών σε όλα τα υπόλοιπα σχολεία. Άρα το ζήτημά μας είναι να επιβραβεύσουμε αυτή τη στιγμή την προσπάθεια. Εμένα η αριστεία, αν θέλετε, βρίσκει την πραγμάτωσή της μέσα στην επιβράβευση της προσπάθειας. Προσπάθεια λοιπόν η οποία μπορεί να κάνει οποιοδήποτε παιδί, όπου και αν βρίσκεται. Και εκεί βρίσκεται, αν θέλετε, και η δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας ως αντιπολίτευση και τώρα ως κυβέρνηση, να μπορέσει να οργανώσει τη δημιουργία, την ίδρυση σχολείων πρότυπων και πειραματικών στην έδρα κάθε περιφερειακής ενότητας. Και νομίζω ότι θα υπάρχει ζωηρό ενδιαφέρον σε όλη την Ελλάδα για την ίδρυση πειραματικών, όταν πλέον υπάρχουν και τα εργαλεία για την ίδρυση αυτών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, κύριε Υπουργέ. Για τις ήπιες δεξιότητες, ναι, γιατί οφείλω μια απάντηση και γι' αυτό. Έχουμε, αν είδατε μέσα στο ΙΕΠ, έχουμε οργανώσει την πλατφόρμα 2021+. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι τα παιδιά, πέραν αυτών των πραγμάτων τα οποία οι δάσκαλοι μας και οι δασκάλες και οι εκπαιδευτικοί αυτή τη στιγμή τους μαθαίνουν μέσα στην τάξη, τα παραδοσιακά μαθήματά μας, έχουμε τη δυνατότητα πλέον για πρώτη φορά στο πρόγραμμα, στο ορολόγιο, με αξιοποίηση ωρών, οι οποίες είναι, όπως είπα, μέσα από το ορολόγιο πρόγραμμα, να μάθουμε και πράγματα τα οποία μαθαίναμε μέσα από τα προγράμματα τα οποία προσφέραμε. Δεν είναι σημαντικό να ξέρουν τα παιδιά μας για τον εθελοντισμό? Δεν είναι σημαντικό να ξέρουμε για το σεβασμό στη διαφορετικότητα, για την ασφάλεια, για την επιχειρηματικότητα, για τη σεξουαλική αγωγή, σταθμισμένη ανάλογα με την ηλικία, ούτως ή άλλως και τη δυνατότητα πρόληψης νέων δεδομένων για τα παιδιά? Εγώ θεωρώ ότι δίπλα ακριβώς στην κτήση νέων γνώσεων είναι εξίσου σημαντική το να μπορέσουν τα παιδιά να έχουν μια δυνατότητα να αναπτύξουν κριτική σκέψη, το να μπορέσουν να δουλέψουν σε ομάδα, πράγματα που κάνουν ήδη μέσα στην τάξη, αλλά μπορεί περαιτέρω να μελετήσει και να αναπτύξει αυτού του είδους δραστηριότητα. Κυρία Υπουργέ, νομίζω ότι τα παιδιά θα είναι ακόμη πιο έτοιμα για τις προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν στην πραγματική ζωή ούτως ή άλλως. Θα δεχτείτε μία ακόμα ερώτηση για να μην αφήσει παραπανούμενη την αντιπρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών. Είναι και νηπιαγωγός, εκπροσωπεί τα νηπιαγωγεία. Κυρία Τερζάκη, να θέσουμε το τελευταίο ερώτημα στην κυρία Υπουργέ. Δυσκολεύομαι λίγο να καταλάβω τη λογική, ειδικά εκεί που άκουσα ότι τα 25 παιδιά διευκολύνουν την εφαρμογή της δίχρονης. Έχω λοιπόν μία ερώτηση για σας. Από το Σεπτέμβρη του 20, νήπια, προνήπια, για νήπια και προνήπια είναι υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση. Στο Δήμο Ηρακλείου χρειάζονται, για να μπουν όλα τα παιδιά νήπια, προνήπια, 31 αίθουσες. Σήμερα, σε ενημέρωση που είχαμε και έχουμε τακτές ενημερώσεις, μάθαμε ότι 22 από αυτές θα είναι έτοιμες τέλη του Οκτώβρη και οι υπόλοιπες 9 το πρώτο τρίμηνο του 21. Μόλις πριν από λίγο μας είπατε ότι η σχολική χρονιά θα αρχίσει νωρίτερα. Μήπως σκέφτεστε να αυξήσετε λίγο τα τμήματα για να μπορέσουν να χωρέσουν όλα τα παιδιά στις αίθουσες που δεν έχουμε στο Δήμο Ηρακλείου? Πώς θα γίνει η δίχρονη προσχολική αγωγή? Αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό ερώτημα, να σας πω την αλήθεια, το οποίο έθεσα και στους προκατόχους μου. Πώς έθεσαν και πώς όρισαν το όριο, το χρονικό για τη δίχρονη προσχολική εκπαίδευση, όταν δεν υπήρχαν οι υποδομές? Αυτό λοιπόν είναι ένα εύλογο ερώτημα, το οποίο έθεσα πολλές φορές στους προκατόχους του ΣΥΡΙΖΑ.
Γιατί πραγματικά η δίχρονη προσχολική ετέθη με ένα συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, χωρίς συγχρόνως να έχουμε βρει τις υποδομές να οριστούν. Τι κάναμε λοιπόν από την αρχή της σχολικής χρονιάς, και ευχαριστώ που μου δώσετε την ευκαιρία να συζητήσω γι' αυτό. Έχουμε πρώτα απ' όλα σε συνεργασία με όλους τους Δήμους, με την ΚΔΙΠ, με την εταιρεία δηλαδή των κτηριακών υποδομών, που ανήκει πολύ καλά, ξέρετε, ο παλιός ΟΣ, που ανήκει πλέον στο Υπουργείο Υποδομών. Συγχρόνως και με το Υπουργείο Εσωτερικών έρθει στη συνεννόηση, έτσι ώστε να επιταχύνουμε διαδικασίες όπου μπορούμε για την ανίβρεση είτε υπαρχουσών αιθουσών, δύσκολο σε περιοχές που είναι πάρα πολύ δύσκολες οι υποδομές, τις υπάρχουσες αίθουσες. Και βέβαια να μπορέσουμε να επιταχύνουμε την προμήθεια των αιθουσών όπου χρειαστεί να παρέμβουν οι ΚΤΙΠ. Δεν είναι εύκολο σε κάθε Δήμο, έχετε δίκιο. Κατευλήτησαν πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες. Όμως θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε μέχρι τελευταία στιγμή. Πέρσι θυμίζω ότι πετύχαμε ένα πολύ σημαντικό σημείο και ένα πολύ σημαντικό ποσοστό συμμετοχής τελικά Δήμων σε δίχρονη προσχολική εκπαίδευση. Να δούμε φέτος τι έχει γίνει μετά από τις εγγραφές των παιδιών μας με την ηλεκτρονική εγγραφή για πρώτη φορά. Και θέλουμε να το πούμε ότι δόθηκε αυτό το ψηφιακό εργαλείο. Πού βρισκόμαστε, τι δυνατότητα έχει κάθε Δήμος, για να δούμε αν τελικά θα μπορέσει να εισαχθεί στη δείχνουμε προσχολική. Περαιτέρω αύξηση παιδιών στο τμήμα, αντιλαμβάνεστε ότι δεν προβλέπεται από αυτό το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή στο νομοσχέδιο και οτιδήποτε πρέπει να αποφασίσει η Ελληνική Βουλή. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αυτά ετέθησαν και σε διαβούλευση και θα ψηφιστούν, αν ψηφιστούν, από την Ελληνική Βουλή. Αν κάποιος Δήμος δεν μπορέσει να το πετύχει, θυμίζω ότι πέρσι πήρε μία παράταση οι Δήμοι αυτοί που δεν μπόρεσαν να το εφαρμόσουν. Το ίδιο προφανώς θα γίνει και φέτος. 15 Ιουνίου οριστικοποιούνται οι εγγραφές. Οπότε θυμίζω, σωστό, έχετε δίκιο, ότι υπάρχουν ούτως ή άλλως περιθώρια και για την οριστικοποίηση των εγγραφών και συγχρόνως και οι διευθύνσεις να δώσουν τα τελικά τμήματα. Εξαντλούμε λοιπόν τα περιθώρια και την προσπάθεια. Εγώ ήδη εξέδωσα ένα ΠΟΔΟΕ για να μπορέσει να βοηθηθεί ένας μεγάλος αριθμός Δήμων για να μπορέσουν να προμηθευτούν αίθουσες, γιατί πιστεύουμε σε δίχρονη προσχολική εκπαίδευση. Είμαστε στοχευμένοι στο να μπορέσει να διευκολυνθεί, στο να εφαρμοστεί, με όρους βέβαια ποιότητος και με όρους ούτως ή άλλως βιωσιμότητας ως προς αυτό το project. Κυρία Υπουργέ, θα τα ξαναπούμε. Κυρία Υπουργέ. Με μεγάλη χαρά. Το βλέπετε ότι και πραγματικά είμαι πολύ έτσι πρόθυμη για το δημόσιο διάλογο. Κάθε φορά με μια δημιουργική, αν θέλετε, κριτική, που πιστεύω και οι δύο πιστεύουμε στο καλό των παιδιών. Και η αλήθεια είναι, κυρία Υπουργέ, ότι στη δική μου εκπομπή έχουμε κάνει δημόσιο διάλογο δύο φορές και στην αρχή της τηλεοπτικής σεζόν με τους μαθητές του Εσπερινού Λυκείου αλλά και τους εκπαιδευτικούς, αν θυμάστε. Ένα τελευταίο ερώτημα που θέλω να σας θέσω εγώ αφορά τις πανελλαδικές εξετάσεις. Αν λέει υπάρχει κάτι όσον αφορά τις ημερομηνίες των ειδικών μαθημάτων, αν αλλάζουν οι ημερομηνίες των ειδικών μαθημάτων, βλέπω ότι υπάρχει μια επιμονή των τηλεθεατών σε αυτό το ερώτημα και θέλω να σας το μεταφέρω. Όχι, έχουν ούτως ή άλλως ανακοινωθεί οι ημερομηνίες των ειδικών μαθημάτων. Για τα γενικά, ξέρουμε ούτως ή άλλως ξεκινάμε 15 και 16, τα γενικά λύκια και τα επαγγελματικά μας λύκια, και έγινε και ανακοίνωση των ειδικών μαθημάτων. Για αρχή τουλάχιστον δεν έχω καμία ενημέρωση για αλλαγή. Ισχύει αυτό το οποίο ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Υπουργέ, που συμμετείχατε στη συζήτηση και σε αυτό το δημόσιο διάλογο. Κάνατε και ένα δώρο στους εκπαιδευτικούς της Κρήτης. Κάνατε και ένα δώρο στους εκπαιδευτικούς της Κρήτης με δεδομένο ότι προσπαθούν εδώ και πάρα πολύ καιρό να έρθουν σε επαφή με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Τουλάχιστον το καταφέραμε εδώ στην Κρήτη TV. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ναι, κύριε Τρούλη. Όχι, ήθελα να κάνω. Να μιλήσω με την κυρία Ζαχαράκη. Γιατί αν μας ακούει η κυρία Ζαχαράκη. Ναι, ναι, ακούει, δεν έχει πρόβλημα. Ωραία. Κυρία Ζαχαράκη, επειδή έχει προκύψει ένα θέμα σήμερα, νομίζω είστε ήδη ενήμεροι. Είμαι ενήμερη. Υπάρχει μια καταγγελία από τυχείο ότι μπήκαν αστυνομικοί για να κάνουν έλεγχο των τετραγωνικών και των συναδέλφων στις σχολικές μονάδες. Θέλω να μας πείτε αν υπάρχει κάποια ενημέρωση. Υπάρχει ενημέρωση. Υπάρχει ήδη ενημέρωση και μέσω της Περιφερειακής Διευθύντριας και είναι ένα μεμονωμένο γεγονός το οποίο δεν πρόκειται να επαναληφθεί. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι πάντως μια σοβαρή καταγγελία αυτή και ορθώς, κυρία Υπουργέ, απαντάτε ότι δεν πρέπει να επανέλθει μια τέτοια κατάσταση. Έχω ενημερώσει, το ήξερα ήδη, η Περιφερειακή Διευθύντρια, η οποία ενήργησε αμέσως και συγχρόνως έχω λάβει και κάποια άλλα μέτρα, τα οποία σας λέω ότι δεν πρόκειται να επανεληφθεί κάτι τέτοιο.